Τελευταίος ομιλητής. Κύριε Ψυχάρτη, μου επιτρέψετε μια αρχική δήλωση και την κάνω από τη θέση του μέλους της Επιτροπής και όχι του Προέδρου. Σας καλέσαμε για τα δάνεια που χρωστάνε οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχετε και κάποιες από αυτές ως ιδιοκτήτες κατά 100% ή κατά το 1/3. Οι υγιείς επιχειρήσεις, όπως τάχατες μας περιγράψατε, παρότι αυτές χρωστάνε 300 εκατομμύρια ευρώ σε άθροισμα σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε αίσθηση τι σημαίνει 300 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Σημαίνει 3.000 διαμερίσματα για εργατικές οικογένειες, σημαίνει 120.000 παιδιά στον παιδικό σταθμό. Δεν σας καλέσαμε όμως για να κάνετε πολιτική. Παρασυρθήκατε παρότι σας επισημάνθηκε πολλές φορές και σχολιάσατε τοποθετήσεις βουλευτών. Βέβαια, με τη συμπεριφορά σας αυτής αποδείξατε ίσως γιατί δεν πάνε καλά οι επιχειρήσεις σας. Γιατί δεν ασχολείστε με την επιχειρηματικότητα, αλλά θέλετε να κάνετε πολιτική. Και αναρωτιέμαι αν η ανασχόλησή σας για την πολιτική άρχισε όταν σας δώσαν εύκολα δάνεια ή όταν σας κάνανε δύσκολα και τίμια τα δάνεια επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Όμως, μιας και συζητάμε για τον τηλέτυπο και επειδή είπατε ότι είναι μια υγιής επιχείρηση η οποία πάει καλά, θα σας δώσω τρεις δείκτες και θα τους κρίνετε επιχειρηματικά. Το ΜΕΓΑ λοιπόν έχει μείωση κύκλου εργασιών το 2008 με 2010 34% και αύξηση δανεισμού 236%. Από το 2009 καταγράφει ζημιές προφόρων, ενώ υποβαθμίστηκε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου από όλες τις τράπεζες, ενώ τα δάνεια προς ΜΜΕ είναι από τα δάνεια υψηλού κινδύνου για τις τράπεζες. Με αυτές τις τεχνικές παραμέτρους, θα δίνετε δάνειο στο ΜΕΓΑ? Δεν είμαι τραπεζίτης, δεν μπορώ να σας πω αν θα έδινα δάνειο στο ΜΕΓΑ. Δεν είμαι ο πλέον αμμόδιος να απαντήσω γι' αυτό. Αλλά επειδή όλοι βλέπουμε ότι για κάποια μήντια που η κατάσταση να χειροτερεύει, πρέπει να. Οι τραπεζίτες δεν βλέπουν μόνο αυτό, βλέπουν και πιο μακριά. Να χειροτερεύει, μεθαύει που είναι καλύτερο. Παραβιάζοντας τους κανόνες και αυξάνοντας την ανακεφαλαιοποίηση, βέβαια. Είναι θέμα δικό τους. Θα σας δώσω δύο στοιχεία τεχνικά, επειδή είστε τεχνοκράτες. Στις 23 του 2012 η Πειραιώς σας ανοίγει ένα δάνειο 34,6, όχι προσωπικά, στην τηλέτυπο, εκ των οποίων από τα 34,6 στα έγγραφα προκύπτουν τα 34 εκατομμύρια είναι ακάλυπτα. Και στις 10 Δεκάτου 2013 έρχεται με απόφαση των όντων του οργάνου της και ψηφίζει για τον τηλέτυπο την μη τήρηση των χρηματοοικονομικών δικτών, δηλαδή των παραμέτρων με βάση τις οποίες ελέγχεται ένα δάνειο. Το αποτέλεσμα είναι ότι 3 χρόνια μετά δεν έχει τραπεζική ενημερότητα το ΜΕΓΑ και κατηγορείται τις τράπεζες που σας δώσανε όμως περίπου 200 εκατομμύρια δάνεια και θα πω γιατί. Έχουν καταγγελθεί τα δάνεια το ομολογιακό από όλες τις τράπεζες και έχει κατατεθεί αυτό το στην Επιτροπή και έχετε 115 εκατομμύρια υπόλοιπο και εργαζόμενους απλήρωτους. Το αποτέλεσμα της διαδρομής επιβεβαιώνει ότι δεν έπρεπε να τηρηχτούν οι δείκτες. Τεχνοκρατικά πιστεύετε ότι πρέπει να τηρούνται οι δείκτες στα δανειοδότηση και να έχουν κανόνες ή όχι τα κανάλια? Ναι, πρέπει να τηρούνται. Παραβιάστηκαν όμως, κύριε Ψυχάρη, στην περίπτωσή σας. Θα μπορούσε τότε να έχει κλείσει η τράπεζα το κανάλι και να έχει βγάλει στον δρόμο ακόμα και άλλους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα πάντως σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι χειρότερο σήμερα. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι χειρότερο. Μην προσπαθούμε να μαντέψουμε το μέλλον. Θα μπορούσε η τράπεζα να έχει κλείσει την κανόνα νωρίτερα και να έχει βγάλει ανθρώπους στον δρόμο. Το ερώτημα είναι. Εμείς που ερχόμαστε τώρα από τη μεριά του δημόσιου χώρου, του κοινοβουλευτικού, όλης της κοινωνίας, να εξετάσουμε μια ιστορία δανείων στον τηλέτυπο με παρατάσεις, χορηγήσεις, αναχρηματοδότησης και ανακεφαλαιοποίησης στόκων που απαγορεύεται νομοθετικά και έχουμε 115 εκατομμύρια σήμερα, δεν είναι μόνο το ομολογιακό, είναι και πολλά άλλα και factoring δάνεια στον τηλέτυπο, χωρίς τραπεζική ενημερότητα, άρα χωρίς εθνική άδεια. Το ερώτημα είναι, εσείς κάνατε τις αιτήσεις και οι τράπεζες εγκρίναν τα δάνεια. Την ευθύνη ποιος την έχει για τα 115 εκατομμύρια σήμερα, κύριε Ψυχάρη? Ο τηλέτυπος. Μάλιστα. Να περάσω λίγο και στο ΔΟΛ. Περιγράψετε έναν όμιλο καλύτερο από τον τηλέτυπο, κατά τις δηλώσεις σας. Σε αυτόν τον όμιλο, λοιπόν, από τη δικιά μου πληροφόρηση και από αυτά που διαβάσαμε στην Επιτροπή, δόθηκαν δάνεια, υπάρχει κακουργηματική δίωξη γι' αυτό. Δεν αναφέρομαι, λοιπόν, δεν θέλω να μου πείτε τίποτα για αυτή τη δίωξη και για το περιεχόμενο, αλλά τα δάνεια που δόθηκαν για την αγορά των μετοχών, για να καταλαβαινόμαστε, χρειαζόμαστε μια παραμετροποίηση. Στον κύριο Σταύρο Ψυχάρη από τις τράπεζες ήταν 58 εκατομμύρια. Εγώ λοιπόν το λέω, δεν σας ζητάω να το πείτε εσείς. 58 εκατομμύρια, 58,7 είναι, κυμαίνεται, δόθηκαν για να αγοραστούν οι μετοχές. Όμως τα δάνεια του ομίλου σήμερα είναι 180. Άρα έχουμε έναν υγιή όμιλο που οι μετοχές του κάνανε πριν 2 χρόνια. 58 εκατομμύρια και τα δάνειά του είναι 180. Άρα τα ίδια κεφάλαια είναι το 1/4 των δανειακών υποχρεώσεων. Είναι μια υγιής επιχείρηση αυτή? Και ας προσθέσουμε ότι δεν έχει πληρώσει τους εργαζόμενους. Εσείς το είπατε. Νούμερα, εγώ λέω. Είναι υγιής αυτή η επιχείρηση? 180 εκατομμύρια δάνεια. Όπως τη βλέπω εγώ, είναι υγιής με ένα υγιές μέλλον μπροστά της. Μάλιστα. Το θέατρο του παραλόγου ζούμε σήμερα. Πάμε λίγο παραπέρα. Δεν αναφέρομαι στην κακουργηματική δίωξη πάλι, από την οποία προκύπτει Alpha Bank, προσωπικά δάνεια κύριου Ψυχάρη, Σταύρου Ψυχάρη, αγοράζει τις μετοχές σε βήματα 58 εκατομμύρια. Τα 58 εκατομμύρια αυτά,
που είναι προσωπικό δάνειο, μετατρέπονται, γιατί γι' αυτό σας ρωτώ τώρα, όχι για τα προσωπικά του δάνεια, που μπορείτε να υπερασπιστείτε όχι απλά τον πατέρα σας, αλλά και τους δημοκρατικούς κανόνες, μεταφέρονται στην Σταύρος Ψυχάρης Παύλα Μέσα Ενημέρωσης με νέο δάνειο 58 εκατομμυρίων. Δηλαδή αγοράζει τις μετοχές με προσωπικό δάνειο και τις πουλάει σε μια επιχείρηση που ο ίδιος είναι μέτοχος, παίρνοντας ένα άλλο δάνειο στην επιχείρηση. Μεταφέρονται λοιπόν οι μετοχές στην Σίγμα Πι Ψυχάρης Παύλα Μέσα Ενημέρωσης. Και το δάνειο μεταφέρεται στην Ψυχάρης για τις μετοχές που έχει ο ίδιος. Και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το ΔΟΛ, με αποτέλεσμα ο ΔΟΛ σήμερα ως εταιρεία και ως εργασία, λέω, γιατί δουλεύουν άνθρωποι εκεί, και έχει και ιστορικό όνομα, άρα μας ενδιαφέρει και η ιστορία και η οικονομική μορφή, χρωστάει τα λεφτά που πήρε ο ιδιοκτήτης για να τον αγοράσει. Αυτό είναι νόμιμο? Να χρωστάει η εταιρεία τα λεφτά που ο ιδιοκτήτης δανείστηκε για να την αγοράσει? Είναι νόμιμο αυτό? Με καλύπτει πλήρως η εισαγωγική μου δήλωση. Είναι νόμιμο? Με καλύπτει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γνωρίζετε αυτή την πράξη όμως, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είμαι σαφής και ξέρω. Με καλύπτει πλήρως η εισαγωγική μου δήλωση. Δεν ξέρω, κύριε συνάδελφε, να καταλάβατε. Πήρε δάνεια 58 εκατομμύρια, τα μετέφερε σε μια προσωπική επιχείρηση, τη συγχώνευσε με το ΔΟΛ. Μπορεί να και ανώνυμη, δεν έχει σημασία, αλλά με μονομετοχική. Και η ΔΟΛ ανώνυμη τώρα χρωστάει τα λεφτά με τα οποία αγοράστηκε. Είναι ένα κλασικό σύνδρομο παπούσκα που μόνο στην εκδοτική Ελλάδα συμβαίνει. Και αυτή τη στιγμή τα 180 προφανώς περιλαμβάνουν και τα δάνεια, τα προσωπικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστεί. Διότι το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Ψυχάρη, είναι απλό. Το είπατε. Είχε μια προσωπική πορεία ο πατέρας σας, ήταν δημοσιογράφος, το είπατε εσείς εδώ σε εμάς. Και από τη δουλειά του μπήκε ως δημοσιογράφος, σήμερα κατέχει την ιδιοκτησία του ομίλου αυτού. Και το ερώτημα είναι, βγαίνουν τόσα κέρδη από τη δουλειά ενός δημοσιογράφου μισθωτού για να αγοράσει έναν όμιλο που χρωστάει τώρα 180 και χρειάζεται το λιγότερο 60 εκατομμύρια? Βγαίνουν τόσα λεφτά, κύριε Ψυχάρη, νόμιμα? Νομίζω με καλύπτει πλήρως η δήλωσή μου. Μα εσείς είπατε ότι ο πατέρας σας ήταν ένας βιοπαλαιστής δημοσιογράφος που έφτασε σήμερα να κατέχει την ιδιοκτησία κατά 100% του ΔΟΛ. Πώς βγήκαν αυτά τα λεφτά? Δεν αφορά τα δάνεια. Δεν αφορά η ερώτησή μου τα δάνεια για το οποίο επιφυλαχθήκατε. Πώς ο πατέρας σας σήμερα και η οικογένειά σας είναι ιδιοκτήτης του ομίλου χωρίς να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα πλέον της δημοσιογραφικής του λειτουργίας? Σας περιέγραψα πώς τον πήρατε με τα δάνεια τα οποία χρωστάει τώρα ο ομιλός σας. Εγώ το περιέγραψα. Η περιγραφή σας δεν σημαίνει ότι είναι και ακριβής. Η περιγραφή σας δεν σημαίνει ότι είναι και ακριβής περιγραφή. Αλλά δεν θέλω να πω ότι. Ευχαρίστω να μας παρουσιάσετε μία άλλη. Παρουσιάστε μας μία άλλη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Νομίζω με καλύπτει η αρχική μου δήλωση. Παρουσιάστε μας μία άλλη πλην των δανείων για το οποίο επιφυλαχθήκατε. Μια άλλη δραστηριότητα του πατέρα σας ώστε να είναι ιδιοκτήτης του ομίλου σήμερα. Δεν αφορά τα δάνεια. Αν δεν απαντήσετε, δεν καλύπτεται ούτε τον πατέρα σας όμως. Σας το λέω προσωπικά. Η υποβία του είναι γνωστή. Και βέβαια, εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Από τα σημειώματα του private banking, αλλά και από αυτά που είπατε, προκύπτει το εξής. Το private banking που διαχειρίζεται, δεν είμαι σίγουρος, η Αλφα Επιρρεώς, για τα χαρτιά είναι μέσα, έχει προσωπική περιουσία του πατέρα σας 12 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Και εσείς ο ίδιος είπατε ότι σας ζήτησε η τράπεζα και βάλατε 15 εκατομμύρια ευρώ για τις εξασφαλίσεις ή για το μετοχικό κεφάλαιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είπατε όμως. 15 εκατομμύρια. Ερώτημα, κύριε Ψυχάρη. Πού βρήκατε τα 15 εκατομμύρια εσείς και τα 12 που είναι στο private banking ο πατέρα σας? Πέστε μας από πού. Τα 15 δεν έχω πει ότι τα έχω. Έχω πει ότι έχω υπογράψει εγγύηση για 15. Υπογράψατε εγγύηση 15 εκατομμύρια, το είπατε και μάλιστα είπατε εγώ με πόνο και με αίμα έβαλα 15 εκατομμύρια. Δεν είπα έβαλα. Έβαλα πού τα βρήκατε, πέστε. Δεν είπα έβαλα. Έχω υπογράψει. Το είπατε στα πρακτικά, είναι. Όχι έβαλα. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύηση, το είπατε εσείς εδώ. Εγγύηση, εγγύηση. Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύηση και αναγκάστηκαν να τις υπογράψω. Ναι, υπέγραψα εγγύησεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ. Με τι? Με αέρα. Με αέρα? Ναι. Είπατε με αέρα? Μου είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα? Όχι, 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια. Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων. Ωραία, την υπογράψατε με ποιο εχέγγυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο εχέγγυο υπογράψατε? Αυτό είναι το εχέγγυο. Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια? Δεν ξέρω πόσο. Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη? Θα δείξει. Αυτή είναι η ιστορία των δανείων των μέσων ενημέρωσης. Και το πώς αγοράστηκαν και το πώς δανειοδοτήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό. Δεν χρειάζεται, ο κόσμος καταλαβαίνει. Νομίζω ότι. Κύριε Λάπα, τα σχόλια θα τα κάνουμε όταν θα συνοψίσουμε τις συζητήσεις για το πόρισμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Αύριο 10:30 πάλι στην ίδια αίθουσα.